Καλησπέρα. Τι κάνετε; Πώς είστε; Είμαστε με ένα βελονάκι στο χέρι. Έτοιμοι να φτιάξουμε τα runner μας. Αυτό το μοτίφ είναι το ένα και αυτό το μοτίφ είναι το άλλο. Εγώ στη φωτογραφία δεν τα έχω ράψει ακόμα. Τα έβαλα έτσι για να μπορέσω να τα φωτογραφίσω. Θα χρειαστεί να φτιάξετε τρία μοτίφ σαν αυτό, στο ίδιο χρώμα, εάν θέλετε να κάνετε το ίδιο με μένα. Θα χρειαστεί να κάνετε επίσης το ίδιο χρώμα δύο τέτοια, όχι δύο, συγγνώμη. Τέσσερα μοτίφ σε αυτό το σχέδιο. Θα δούμε και τα δύο σχέδια μαζί. Εντάξει, θα σας δώσω οδηγίες. Και θα χρειαστούμε στο γκρι χρώμα να κάνουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάλι σε αυτό το σχέδιο. Okay. Είναι με το μακραμέ το 3. Δυστυχώς δεν έχω εδώ τους κωδικούς να σας δώσω. Είναι το σάπιο μήλο και το γκρι το ανοιχτό όμως. Οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε μπορείτε να μου στείλετε και μετά μήνυμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, αγάπες μου. Λοιπόν, το μακραμέ 3 έχει 80% κότον και 20% πολυέστερ, 200 γραμμάρια, 186 μέτρα. Εγώ έχω εδώ πέρα μαζί μου σήμερα στο σπίτι το look, συγχωρέστε με, ένα για να σας το δείξω. Τα δικά μας είναι χωρίς γυαλιστερό, έτσι. Τα βλέπετε, τα χρώματα. Ξέχασα να πάρω από το μαγαζί από ένα κουβάρι για να σας τα δείξω. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε; Λοιπόν, μπαίνω ως συνήθως πιο νωρίς για να σας πω κάποια πράγματα. Μπλέκω με βελονάκι νούμερο 4 και το μακραμέ το 3. Εγώ θα το πρότεινα για 4,5. Αλλά σε κάποια σχέδια όπως ας πούμε το έλασμα που κάναμε και τα μοτίφια για να γίνουν πιο σταθερά και πιο ωραία, θα βάλετε 4 βελονάκι για να είναι πιο σταθερό το πλέξιμό σας. Λοιπόν, επειδή έχω δει κάποιες κοπέλες οι οποίες κάνατε το συγκεκριμένο runner, το μοντέρνο και πάρα πολλές μου το ζητούσατε, εγώ θα σας δείξω έναν τρόπο ώσπου, όπως βλέπετε εδώ, δεν φαίνονται γωνίες. Έχετε προσέξει όταν κάνετε κάποια σουπλά, κάποια σουβέ, που ο τρόπος που κάνετε τις αυξήσεις δημιουργεί κάποιες γωνίες. Βλέπετε το δικό μου δεν έχει γωνίες. Το βλέπετε. Λοιπόν, και επίσης το δικό μου έχει και άριχτα και ποδαράκια. Ενώ τα περισσότερα τα οποία έχω δει έχουν μόνο ποδαράκια. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, η Παρασκευή, νομίζω τέτοια ώρα είναι πάρα πολύ καλή ώρα. Βέβαια, μερικές φίλες ίσως δεν μας προλαβαίνουν γιατί σχολάνε από τις δουλειές τους λίγο πιο μέχρι να πάνε στο σπίτι τους στην Αθήνα. Καταλαβαίνω, η μετακίνηση είναι λίγο δύσκολη. Λοιπόν, θα σας δείξω έναν τρόπο το σουβέρ σας ή αυτό το runner που κάνουμε που έχει τα στρογγυλά, γιατί μπορείτε αυτό να το χρησιμοποιήσετε και σαν σουβέρ, το σχέδιο δηλαδή μέχρι ένα σημείο, ή σαν σουπλά ο τρόπος που θα σας δείξω. Και να κάνετε, θέλετε, μετά μια μπολτούρα γύρω-γύρω για να το χρησιμοποιήσετε ή για σουβέρ ή για σουπλά. Το σουβέρ είναι αυτό που βάζουμε τα ποτήρια, το σουπλά είναι αυτό που βάζουμε και βάζουμε το φαγητό μας επάνω, έτσι. Λοιπόν, το βρήκα από μία Τουρκάλα αυτό το βίντεο και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος της και βλέπω ότι είναι τελείως διαφορετικό από το να έχει όλο ποδαράκι με το να έχει και λίγο άριχτα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, εγώ δεν τα έχω ράψει, σας έχω δείξει όμως τη φωτογραφία με ποιο τρόπο μπαίνουν και η δική μου πρόταση είναι, εγώ τουλάχιστον έτσι θα κάνω, εγώ θα τα ράψω με απλή λεπτή κλωστή για να μην φαίνεται. Δηλαδή, έτσι όπως σας το έδειξα, θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα το πιάσω με απλή λεπτή κλωστή. Δεν θα το πιάσω ούτε με βελονάκι, ούτε με βελόνα, γιατί θεωρώ ότι επειδή έχουμε δύο χρωματισμούς, είναι πιο καλά με λεπτή κλωστή από την ανάποδη πλευρά να το ράψουμε, θα φαίνεται ακόμα καλύτερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα χρειαστείτε δύο κουβάρια, ένα κουβάρι από κάθε χρώμα, δύο κουβάρια συνολικά και θα σας δείξω τι σας περισσεύει. Σας περισσεύουν αυτά, με τα οποία εγώ τώρα θα δείξω λίγο στο live. Και ξαναλέω ότι θα φτιάξετε τρία μεγάλα μοτίφ από αυτά, για να γίνει το μέγεθος και πιάνει, πιστέψτε, όλη η τραπεζαρία. Αν θέλετε, θα το ξαναβάλω
αύριο στο τραπέζι και θα σας το μετρήσω και διάμετρο για να ξέρετε πόση διάμετρο είναι. Λοιπόν, 4 με το σάπιο μήλο έκανα σε αυτό το σχέδιο, εντάξει, 3 στο μεγάλο, 4 στο μικρό και είπαμε νομίζω 10 γκρι, έτσι, 2, 4, 6, 8, 10, ναι, και 10 γκρι μόνο σε αυτό το σχέδιο το γκρι, εντάξει, είδατε πως είναι και στη φωτογραφία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα γράφει μια φίλη ότι της έμαθα πολλά πράγματα. Καταρχήν που με παρακολουθάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αφιερώνετε κι εσείς από το χρόνο σας και πολλές φορές δεν κάνω και live σε ώρες φυσιολογικές. Λοιπόν, και κατά δεύτερον χαίρομαι πάρα πολύ που σας βοηθάω και μαθαίνετε πράγματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο συμβάλλω κι εγώ λίγο στο να περνάτε το χρόνο σας ευχάριστα και δημιουργικά. Τι λέει, συγγνώμη. Αχ, ναι, η Κατερίνα έχει πρόβλημα με το χέρι της. Πραστικά, Κατερίνα μου, και πραστικά σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, όσες έχετε θέμα με τις παραγγελίες σας, δεν ξέρετε που βρίσκετε κτλ., στείλτε μου μήνυμα και αύριο που και Σαββάτο πιστεύω θα είναι πιο χαλαρή ημέρα, γιατί αυτές τις μέρες είχαμε σχεδόν μέρα παραμέρα παραλαβές, είχαμε και την αργία στη μέση και γι' αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτάκι γιατί μου έρχονται και μηνύματα, να χαμηλώσω, συγγνώμη. Γιατί πάλι μου έρχονται μηνύματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε περαστικά και πάνε λίγο ρεύει να δεις κάποιος έρχεται, να ενημερώσεις. Λοιπόν, να πούμε περαστικά λοιπόν σε όλες τις φίλες και τους φίλους και σε όσους έχουν ασθενείς, να πούμε σε όλους περαστικά, εντάξει. Λοιπόν. Και επίσης να πούμε ότι αν εσείς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο νήμα, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παραλία. Μπορεί να θέλετε, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, με συγχωρείτε λίγο. Με συγχωρείτε και πάμε. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά τα κάνουμε, είναι και τα έκτακτα. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το παραλία, γιατί με ρώτησε σήμερα κάποια κυρία που ήθελε ένα συγκεκριμένο χρώμα που δεν είχαμε στο μακραμέ. Θα το πλέξετε πάλι με τον αντίστοιχο τρόπο. Εγώ θα σας πω και διάμετρο για το κάθε κομμάτι, για να ξέρετε πόσο είναι, έτσι ώστε αν θέλετε να κάνετε λίγες αυξήσεις παραπάνω, θα σας βοηθήσω με το να σας πω ότι σε αυτό εδώ κάνετε με τον αντίστοιχο τρόπο και άλλες αυξήσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σε αυτό εδώ οι αυξήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια σειρά ή δύο σειρές και άλλες άριχτα προς τα έξω, έτσι. Από εκεί και πέρα μπορεί να αυτοσχεδιάσετε και μόνοι σας και να κάνετε ό,τι σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα γυρίσουμε λίγο την κάμερά μας και θα ξεκινήσουμε πρώτα με το εύκολο κομμάτι μας. Λοιπόν, με συγχωρέσετε λίγο να έχω και τις οδηγίες μου κοντά και τη μεζούρα μου φυσικά. Σημαδάκι, αν θέλετε, μπορείτε να έχετε για να σας βοηθάει. Θα έχω και εγώ σημαδάκι κοντά μου. Τεσάρι βελονάκι, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με αυτό το μοτίφ, το οποίο θα σας πω πόση διάμετρο έχει για να ξέρετε. Λοιπόν, η διάμετρο του είναι 19 εκατοστά, έτσι ώστε αν έχετε πιο λεπτό νήμα και θέλετε να ξέρετε για να σας βγει ακριβώς τον runner. Λοιπόν, είναι 19, εντάξει. Τώρα, θα ξεκινήσω, νομίζω με αυτό το χρώμα φαίνεται καλά. Και ξεκινάμε με μαγικό κύκλο. Έχουμε σειρές με άριχτα, ξαναλέω, και με ποδαράκι, εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το φόρεμά μου από τη φίλη μου την Πινελόπη, ρωτάει η Δέσποινα. Λέει, κάνει πολύ, έχει πολύ ωραία φορέματα, στο παιδινό είναι στο Κλικής και κάνει και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν,
Ξεκινάμε μαγικό κύκλο, θέλω να τον εξηγήσω λίγο γιατί κάποιες κοπέλες δυσκολεύεστε. Λοιπόν, αφήνετε λίγη κλωστή παραπάνω, κάνετε γύρω γύρω από εδώ από το δαχτυλάκι μας, έτσι, εντάξει, και τραβάμε προς τα εδώ ελαφρώς, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και κρατάμε εδώ, βλέπετε με ποιον τρόπο, δεν κλείνουμε, κλείνουμε ελαφρώς και ξεκινάω και θα κάνω 6 άριχτα. Το πρώτο άριχτο που θα κάνω εδώ είναι που κλειδώνει και δεν θα το υπολογίσετε αυτό και ξεκινάω από εδώ και μετράω τα 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα, τραβάμε. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε μαγικό κύκλο, τότε κάντε 4 αλυσίδες, κλείστε τις με βουβό και κάντε μέσα στις αλυσίδες τα 6 άριχτα. Λοιπόν, τραβάμε εδώ και σφίγγουμε και βλέπετε ότι κλείνει εδώ πέρα. Τώρα θα κατέβω λίγο πιο κάτω για να βλέπετε λίγο καλύτερα. Και θα πάμε στη σειρά νούμερο 2. Λοιπόν, εδώ θα έρθουμε και θα μετρήσουμε για σιγουριά ότι έχουμε 6 άριχτα. Συγγνώμη. Και πόσα μετράτε ότι έχετε 6 άριχτα. Έχετε εδώ πάνω στις πλεξουδίτσες και μετράτε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Για να είστε σίγουροι. Σίγουροι και σίγουροι, σίγουρες και σίγουροι. Λοιπόν, και μπαίνουμε εδώ στην πρώτη θηλιά και κάνουμε το βουβό μας. Αυτό είναι το μεγάλο το μοτίφ από το ράνι μας που κάνουμε τώρα, το οποίο όπως είπα θα σας το δείξω με έναν τρόπο που δεν κάνει μύτες. Γιατί πολλές φορές οι αυξήσεις που κάνουμε στα ράνερ ή στα σουπλά ή στα σουβέρ μας κάνουν μύτες. Λοιπόν, εδώ αν θέλετε βάζετε ένα σημαδάκι εδώ πέρα για να ξέρετε σε ποιο σημείο είναι το βουβό σας. Ένα λεπτό, εδώ, έτσι, να το κλείσω. Εγώ το ξέρω από θέμα εμπειρίας, αλλά το βάζω τώρα το σημαδάκι και για εσάς για να ξέρετε. Λοιπόν, κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα σε κάθε θηλιά θα κάνουμε 2 άριχτα. Εγώ θεωρώ τώρα ότι εδώ η αλυσίδα μου και το πρώτο άριχτο είναι σαν να έχω 2 άριχτα και συνεχίζω στην κάθε θηλιά της επόμενης να κάνω από 2. Ένα και ακόμα ένα. Συνεχίζουμε. Ένα. Και ακόμα ένα, συνεχίζουμε, ένα και ακόμα ένα, ένα και ακόμα ένα, 2 άριχτα σε κάθε θηλιά. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο σουβέρ εδώ θα έχουμε μία παραλλαγή σε σχέση με άλλα, ενώ εδώ πέρα τα 2 στο καθένα σταματάνε εδώ, τα 12 δηλαδή, θα κάνουμε και εδώ άλλα 2. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί εάν κλείναμε από εδώ σε αυτό το σημείο μέχρι εδώ που είναι το βουβό μας, τότε θα τραβούσε προς τα έξω, προς τα κάτω το σουβέρ μας. Το runner μας, συγγνώμη, το runner μας, το λέω σουβέρ, με συγχωρείτε. Εντάξει, και κάνουμε εδώ βουβό. Λοιπόν, θα βγάλω λίγο το σημαδάκι εδώ. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και δεύτερη στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σειρά με τα ποδαράκια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τα νύχια μου σας αρέσουν, αν και τώρα θέλουν φτιάξιμο. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη σειρά θα κάνουμε 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Άρα θα λειτουργήσουμε τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε τα άριχτα. Κάναμε 2 αλυσίδες στον αέρα, ξεκινάμε, το πρώτο ποδράκι μπαίνει εδώ στο ίδιο σημείο. Να ξαναπώ ότι εμείς στη δεύτερη σειρά, ενώ έπρεπε να μας βγουν 12 άριχτα, κάναμε 14 άριχτα, έτσι. Στην επόμενη κάνουμε 2 και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να σας εξηγήσω μέχρι ένα σημείο αρκετό για να μπορέσετε να το καταλάβετε. Γιατί δεν θέλω να σας πάω πολύ γρήγορα, έτσι. Είναι σημαντικό να το κάνετε να βγει ακριβώς. Εγώ μετρούσα αρκετά για να μου βγει αρκετά καλά και σωστά. Ούτε να τραβάει
Αν νομίζετε ότι πλέκετε πιο χαλαρά από μένα, μπορείτε να βάλετε και 3,5 βελονάκι με το αντίστοιχο νήμα. Θα το δείτε εσείς πόσο σταθερό το θέλετε. Λοιπόν, ξαναλέω ότι κάνουμε μοντέρνο runner, αυτό που έχω ανεβάσει και είναι, φαίνεται στο Facebook, με δύο χρώματα. Είναι το μακραμέ cotton το 3, το οποίο έχει 80% cotton και 20% πολυέστερ. Το χρησιμοποιούμε για τσάντες κυρίως, αλλά είναι και για αυτά τα runner πολύ ωραίο. Είναι 200 γραμμαρίων και έχει 4 ευρώ η κούκλα και με δύο τεμάχια, ένα στο κάθε χρώμα, φτιάχνετε αυτό το runner. Λοιπόν, κάνουμε δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Είμαστε στη σειρά νούμερο 3. Και είμαστε μέχρι εδώ. Εδώ δεν θα κάνουμε. Εντάξει. Και πάμε εδώ και κάνουμε βουβό. Okay. Εντάξει. Τώρα, αν σε περίπτωση, επειδή εδώ βλέπετε όταν το σφίγγουμε, κλείνει ο μαγικός. Αν σε περίπτωση δείτε ότι έχετε πολύ κενό ή πλέκετε σφιχτά, μπορείτε εδώ πέρα σε αυτό το ενδιάμεσο σημείο που σας λέω ότι είναι η κρυφή θηλιά συνήθως, εδώ πέρα, μπορείτε να προσθέσετε ένα ποδαράκι ή δύο ποδαράκια, εντάξει. Θα το δείτε εσείς αναλόγως με το χέρι σας και το νήμα που έχετε. Μπορείτε βεβαίως να βάζετε και μεταλλιζέ νήμα. Εγώ το σκέφτηκα ότι είναι πολύ ωραίο και με το άβρα της Arial για πιο καλό. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο. Βέβαια θα χρειάζονται περισσότερες αυξήσεις με τον ανάλογο τρόπο θα πηγαίνετε. Λοιπόν, ένα λεπτό να σημειώνω εγώ τις σειρές μου για να μην ξεχαστώ. Έχω τελειώσει. Είναι 10 σειρές αυτό το runner, αυτό που κάνουμε το κομμάτι του runner. Δεν θα τις κάνουμε βέβαια όλες, θα τις κάνουμε μέχρι ένα σημείο για να το καταλάβετε. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μία αλυσίδα στον αέρα και έχουμε να κάνουμε στην τέταρτη σειρά ένα άρχιτο σε κάθε θηλιά. Κάνουμε εδώ στο πρώτο, καλησπέρα, καλησπέρα, ένα άρχιτο σε κάθε θηλιά. Εδώ δεν κάνουμε αύξηση. Αν κάτι δεν έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, μπορείτε να με ρωτήσετε. Αν και νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα βλέπετε ότι σε κάποια σημεία θα ανεβαίνει αυτό. Μην σας ανησυχεί. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε αύξηση και θα έρθει να στρώσει. Γιατί και εμένα λίγο με ανησυχούσα στην αρχή, αλλά μετά όλα καλά. Λοιπόν, εδώ σε αυτή τη σειρά θα βάλουμε ένα έξτρα άριχτο εδώ, το οποίο είναι πριν το βουβό μας, σε αυτό το σημείο, και θα κάνουμε βουβό, εντάξει. Αυτό μη σας ανησυχεί, θα δείτε τώρα που θα στρώσει. Λοιπόν, δύο αλυσίδες και πάμε στη σειρά νούμερο 5. Στη σειρά νούμερο 5 κάνουμε δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Ένα στην πρώτη θηλιά κάνουμε, γιατί είπα ξανά ότι θεωρώ την αλυσίδα μου ότι είναι σαν ποδαράκι και συνεχίζω με δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια και σε όλους τους φίλους που ασχολούνται με το πλέξιμο και που τους αρέσουν να βλέπουν και να μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Γεια σας σε όσους μπαίνετε τώρα. Βλέπετε ότι αυτό που γυρίζει, ότι τώρα αρχίζει και στρώνει με την αύξηση που κάνουμε. Πολύ σωστή η ερώτηση της αρετής. Βεβαίως αρετή μου και μπορείς. Πολύ ωραία ιδέα σου. Υπάρχει λευκό μεταλλιζέ. Υπάρχει στο Μιρέλα λευκό μεταλλιζέ νομίζω. Δες το λιγάκι, θα κοιτάξω και μετά και εγώ γιατί δεν θυμάμαι κορίτσι μου.
Γιατί έχουμε στο... Λοιπόν, η αρετή είπε μια ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει και πάτος με αυτόν τον τρόπο για τσάντα, για πουγγί. Βεβαίως θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Πλέκουμε runner, μοντέρνο, αυτά που είναι με τους κύκλους, γιατί ρωτάτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και είναι πολύ ωραία η ιδέα της αρετής. Βλέπετε όταν γράφετε κάποια πράγματα, ξέρω βέβαια ότι κάποιες δεν μπορείτε να γράφετε, δεν ντρέπεστε, μου το έχετε πει και στο τηλέφωνο. Δίνετε όμως ωραίες ιδέες. Λοιπόν, εντωμεταξύ για το δεύτερο το μοτίβ, σήμερα μπόρεσα και βρήκα το σχεδιάγραμμα, πιο πριν το είχα βρει από βίντεο και γι' αυτό κάποιος που παραγγείλατε δεν το έχω βάλει μέσα, θα τα ανεβάσω όμως, το βρήκα αργά σήμερα, στο Facebook και όσες κάνετε παραγγελία θα μου πείτε για το δεύτερο το μοτίβ, να σας βάζω και τη φωτοτυπία. Και σε επόμενες παραγγελίες, αν κάποια κοπέλα την ξέχασα, μπορείτε να μου το θυμίσετε. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω τις οδηγίες, να πω την αλήθεια και να μου βγουν έτσι όπως ήθελα. Λοιπόν, δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Είμαστε στη σειρά νούμερο 5. Έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. Δύο ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Ανούλα. Το runner είναι πάνω στο τραπέζι, διακοσμητικό, πώς είχαν τους εμέδες παλιά, αλλά αυτά τα πιο μοντέρνα, που είναι με κάτι κύκλους, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, γιατί κάποιες δεν το ξέρετε έτσι. Σε μέ δεν το λες πάντως, γι' αυτό το λέμε runner. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εδώ είναι το βουβό μας, φαίνεται, βλέπετε. Δεξιά στο πρώτο ποδαράκι εγώ πηγαίνω πάντα, εδώ. Και έχουμε τελειώσει τη σειρά νούμερο 5. Πάμε στην σειρά νούμερο 6. Μία αλυσίδα και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Οι σειρές τώρα με τα άριχτα είναι συνέχεια ένα σε κάθε θηλιά. Δεν έχουν αυξήσεις. Είναι πολύ εύκολος ο τρόπος και δεν κάνει τις μύτες, γιατί έχω δει κάποια runner που με έχετε στείλει και κάνουν μύτες γιατί κάνετε τις αυξήσεις με τον κλασικό τρόπο που κάνουμε στα σουβεράκια. Από τον Καναδά μας βλέπει η Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Και σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που μας βλέπουν από εξωτερικό, που είναι μακριά. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία ιδέα. Η Ιωάννα λέει ότι θα μπορούσε και για σουπλά. Το είχαμε πει στην αρχή, Ιωάννα, μου αυτό. Κάτι πιάστηκε εδώ. Και επίσης θα μπορούσατε και σουβεράκια μικρά να κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, ας πούμε, σε αυτό το μέγεθος εδώ. Είναι το ιδανικό στην πέμπτη σειρά να σταματήσετε να κάνετε μια μπολτούρα γύρω-γύρω για ένα ποτήρι. Να σας αρέσει ο τρόπος αυτός. Λοιπόν, και με ψάθινο νήμα, με χόρτο που αργότερα θα φέρουμε, πιστεύω, μες τον Απρίλιο θα έρθει. Ράφια, με ράφια θα κάνουμε κάποια. Και πιο διαφορετικά χρώματα βέβαια για σουπλά και για σουβεράκια και άλλα σχέδια. Λοιπόν, ένα άριχτο σε κάθε σειρά, στην έκτη σειρά μας. Δυστυχώς λίγο σας καθυστερώ τώρα, γιατί θέλω να σας δείξω κανονικά τις σειρές. Ξέρετε ότι στο ζωντανό το live δεν είναι όπως το μαγνητοσκοπημένο το βίντεο, το οποίο μπορείς να το σταματήσεις και να δείχνεις μετά το τελείωμα. Όχι, με το μακραμέ δεν μπορείς να κάνεις μπλούζες και φούστες. Καταρχήν είναι γεμάτο νήμα. Δεύτερον, έχει πολυέστερ μέσα, που το πολυέστερ είναι πλαστικό. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
Εδώ βλέπω ότι αρχίζει λίγο πάλι να σηκώνεται προς τα πάνω, μην σας αγχώνει αυτό. Κάνουμε εδώ βουβό, εντάξει. Και πάμε στη σειρά νούμερο 7. Στη σειρά νούμερο 7 λοιπόν, ξεκινάμε με 2 λυσίδες. Κάνουμε ένα ποδαράκι στην πρώτη θηλιά. Και αυτό το θεωρούμε ότι είναι σαν να είναι 2 ποδαράκια. Και κάνουμε 3 μονά, ένα διπλό, 3 μονά, ένα διπλό. Ποδαράκια, έτσι. 1, 2, 3 μονά. Δεν θα μας τελειώνει το σχέδιό μας όπως συνήθως, που θυμάστε που σας έλεγα ότι αν κάνετε 3 μονά ένα διπλό, πρέπει να τελειώνει το σχέδιό σας σε 3 μονά ποδαράκια. Όχι, γιατί τώρα ο τρόπος των αυξήσεών μας που έχουμε πάει είναι τέτοιος που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, 1, 2, 3 και διπλό εδώ. Ναι. Με το 8 γίνεται βεβαίως, εννοείται, ένα βαβακερό νήμα. Αλλά θα γίνει πιο λεπτό, γι' αυτό θα κάνετε περισσότερες αυξήσεις για να γίνει μεγαλύτερο το μοτίφ σας. Είπαμε ότι αυτό το μοτίφ που κάνω τώρα για το runner πρέπει να έχει 19 εκατοστά διάμετρο, έτσι. Δεν πειράζει, για όσες χάσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα το δείτε μετά το βίντεο, θα το κοινοποιήσω και ξέρετε ότι ανεβάζω και στο YouTube. Λοιπόν. 3 μονά, ένα διπλό κάνουμε σε αυτή τη σειρά, έτσι. Είμαστε στη σειρά νούμερο, για να μου πει κάποιος σε ποια σειρά είμαστε. Τρία μονά, ένα διπλό. 2, 3 και ένα διπλό. Ένα, 2, 3, να, μπράβο. Για, βλέπετε τι καλά κορίτσια που είσαστε. Δίνετε προσοχή. Στην 7 είμαστε. Πολύ σωστά. 1, 2, 3, είμαστε στην 7η σειρά, 3 μονά και 1 διπλό. Ένα, δύο, τρία και ένα διπλό. Ένα, δύο, τρία. Εμένα πολλές φορές με κουράζει και πιάνω έτσι και είναι πιο ξεκούραστο. Δοκιμάστε το. Βέβαια, λίγο πιο αργά πηγαίνεις. Αλλά δοκιμάστε να δουλέψετε με αυτόν τον τρόπο, να δείτε ότι είναι πιο ξεκούραστο για το χέρι σας. Εγώ επειδή γενικά όταν ξεκινάω κάτι, με πιάνει καμιά φορά καμιά μανία, δεν ξέρω κι εσείς αν το παθαίνετε, και θέλω να το τελειώσω, όταν πιάνω έτσι με χούφτα, είναι πιο ξεκούραστο. Δεν ξέρω αν σας βολεύει εσάς. Λοιπόν. Ένα. Απλώς με αυτόν τον τρόπο έτσι είναι λίγο πιο γρήγορα. Ορίστε. Εκρού δεν έχουμε. Νομίζω ούτε καφέ έχουμε. Έχουμε. Θα σας πω τα χρώματα. Άσπρο μαύρο. Έχουμε σάπιο μήλο. Γκρι ανοιχτό. Γκρι σκούρο. Έχουμε χακί. Το θυμάμαι σίγουρα. Έχουμε μουσταρδί. Έχουμε μπλε τζιν. Έχουμε μπλε σκούρο, έχουμε φούξ, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κόκκινο, έχουμε λευκό μαύρο, δεν ξέρω αν τα είπα, έχουμε δίχρωμα, έχουμε καφέ με μπες
και έχουμε και άσπρο μαύρο και έχουμε και ένα ωραίο ή μαύρο με μουσταρδί. Τώρα είναι καφέ με μουσταρδί. Εδώ θα κάνω ένα ακόμα έξτρα. Εντάξει, έπεσε να γίνουν τρία, βόλεψε. Αλλά μπορεί να μην σας βολεύει και όλες κάθε σειρά να βγαίνει με τον τρόπο που θέλουμε. Και κάνουμε εδώ ένα βουβό. Και τα γκλίτερ δεν τα θυμάμαι τι χρώματα έχω. Θυμάμαι ότι έχω αυτό. Θυμάμαι ότι έχω σε μουσταρδί, σε κόκκινο, σε καφέ σκούρο είχα κάπως έτσι, ένα μπρονζέλα, δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να μπείτε λίγο νήμα κυλκής, .com, στα νήματα για τσάντες. Λοιπόν, τελειώσαμε την 7η σειρά. Έτσι όπως βλέπω την ώρα προλαβαίνουμε το δείξουμε όλο το μοτίφ. Την τελευταία σειρά που θα είναι ένα άριχτο στο καθένα δεν την κάνουμε. Πάμε στην 8η σειρά, μία αλυσίδα και κάνουμε ένα άριχτο στο καθένα. Την κάνουμε λίγο γρήγορα αυτήν. Είμαστε στην 8η σειρά. Ένα άριχτο στο καθένα. Στις σειρές με τα άριχτα βλέπετε τις τελευταίες 3 φορές που κάναμε τουλάχιστον. Δεν κάνετε καθόλου αυξήσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λογικό είναι ότι όσο μεγάλο είναι το μοτίφ θέλει λίγο χρόνο περισσότερο. Εγώ βασικά περίμενα ότι τουλάχιστον του σάπιο μήλου θα χρειαζόμουν και δεύτερο κουβάρι, αλλά τελικά μου περισσέψε κιόλας νήμα. Δηλαδή με 8 ευρώ φτιάχνετε ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο runner μοντέρνο. Αυτά τα runner είναι πολύ ωραία και το καλοκαίρι για έξω στο μπαλκόνι πολύ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται Σοφία. Λέει για ποιο λόγο δεν κάνουμε αυξήσεις, λέει, στη σειρά με τα άριχτα. Ή βουβάλιο, τα λέτε μερικές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βγαίνει το μοτίφ αυτό. Με αυτό, να το πω μοτίφ, εντάξει. Τώρα εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο που σας βολεύει περισσότερο. Εγώ σας δείχνω έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται ότι βγαίνει και πιο στρωτός, δεν έχει μύτες η στρογγυλάδα σας, πως έχουν άλλα. Βγαίνει και σε χρυσό μπέζ κανονικά αυτό, αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεν έχουμε χρυσό μπέζ. Έχουμε σίγουρα γκρι με ασημοκλωστή, ανοιχτό και σκούρο. Έχουμε μουσταρδί, το θυμάμαι σίγουρα, που το μουσταρδί μερικές το λένε και χρυσό, με χρυσή κλωστή μέσα. Αυτά τα θυμάμαι. Επειδή είναι αρκετά τα νήματα και η ώρα δεν με βοηθάει και πολύ, να ξέρετε. Της μέντας όχι, δεν υπάρχει, δυστυχώς. Της μέντας υπάρχει πολύ ωραίο στο 8, που είναι βαμβακερό, που πλέκεται με 3-3,5 νούμερο και μπορεί να το κάνεις με εκείνο. Λοιπόν, εδώ θα βάλω ένα άριχτο σε αυτή τη σειρά, γιατί θα θέλω να δώσω λίγο βάθος, σε αυτό το σημείο που δεν βάζουμε κανονικά. Εντάξει. Και τώρα πάμε στην πρώτη τελευταία σειρά μας που θα κάνουμε πάλι ποδαράκια. Λοιπόν, κάντε δύο αλυσίδες και εδώ κάνουμε στο πρώτο, στο ίδιο σημείο ένα ποδαράκι και τώρα θα πηγαίνουμε δύο μονά ένα διπλό. Δηλαδή εδώ ένα, δύο και ένα διπλό εδώ. Ενώ κανονικά ξέρετε ότι στα μοτίφ όταν κάνατε πηγαίνατε και κάνατε πιο πολλά μονά και λιγότερα διπλά. Τώρα σε αυτό πηγαίνει διαφορετικά. Βλέπετε, κάναμε πριν 3 μονά και ένα διπλό, τώρα κάνουμε 2 μονά και ένα διπλό. Ο λόγος είναι γιατί επειδή δεν κάνουμε αύξηση στη σειρά με τα άριχτα, κάνουμε πιο πολύ αύξηση στη σειρά με τα ποδαράκια. Και αυτή είναι η πρώτη τελευταία μας σειρά. Βλέπετε αμέσως πώς τελείωσε. Και σκεφτείτε ότι εσείς θα το κάνετε ακόμα πιο γρήγορα, γιατί θα τα έχετε και γραμμένα σε ένα χαρτί. Δεν χρειάζεται να καθυστερείτε να βλέπετε. Θα δείτε το βίντεο μια φορά. Τα σημειώνετε. 2 μονά, ένα διπλό. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να κάνετε τους κύκλους σας πιο μεγάλους από 19 εκατοστά. Συνεχίστε και κάνετε και άλλη αύξηση. Μετά από τα μονά που είναι η επόμενη, η τελευταία μας σειρά, μπορείτε να κάνετε πάλι μια σειρά. 2 μονά, ένα διπλό και να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, 1-2 μονά και εδώ διπλό. Στο ίδιο σημείο βάζουμε. 1, 2
Μπορείτε να το κάνετε και πατάκι, εννοείται, αλλά θα σας πρότεινα με το πιο χοντρό νήμα, με το μακραμέ το 4, έχει κάνει μια κοπέλα και με το 3 έκανε και έγινε πολύ ωραίο, αλλά σε πιο λεπτή έκδοση, όχι αυτά τα πολύ χοντρά τα πατάκια όπως αυτό που κάνω εγώ το μπλε, το οποίο μπλε είναι με 12 βελονάκι, σκεφτείτε. Μπορείτε να κάνετε με το μακραμέ 4, το οποίο πλέκεται τουλάχιστον με 5 νούμερο βελονάκι. Και με εκείνο γίνεται ωραίο. Αυτό είναι λίγο πιο λεπτό. Θέλει αρκετή δουλίτσα για να γεμίσει. Είναι αναλόγως και το σχέδιο. Αν θέλετε μου στέλνετε το σχέδιο και σας προτείνω. Ποιο νήμα θα δείξει πιο ωραία. Δύο μονά. Ένα διπλό. Λοιπόν, αν θέλεις πιο μεγάλο, ξαναλέω Αντωνία, γιατί το είπα πριν λίγο, θα κάνεις μετά από αυτή τη σειρά που θα κάνουμε την τελευταία μας που είναι ένα άριστο στο καθένα, θα κάνεις πάλι μια σειρά, δύο μόνα ένα διπλό και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, δεν θα κάνεις τρία μόνα ένα διπλό. Θέλουμε η αύξηση να γίνεται περισσότερη, γιατί επειδή στα άριχτα δεν κάνουμε αυξήσεις, εντάξει, αλλά δεν θα κάνεις σίγουρα ένα μόνο ένα διπλό, γιατί θα σου σουγουραίνει. Επειδή το δοκίμασα λίγο, γι' αυτό σας το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα, αγαπητοί που είσαστε έμπειρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το δικό σας τρόπο, ότι σας αρέσει εσάς και σας βολεύει εσάς. Λοιπόν, δύο μονά, ένα διπλό. Δύο μονά και ένα διπλό και πάμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν έρχονται καμιά φορά όλα τα σχόλιά σας και πρέπει από εκεί που να σταματάω για να τα ανεβάζω προς τα πάνω για να φαίνονται. Γι' αυτό λέω καθυστερώ. Δύο μονά ένα διπλό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πολύ ωραία ιδέα σου Ιωάννα και για κομμωδίνο λέει είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε πιο μικρά τα στρογγυλά, εννοείται. Βεβαίως, εσείς μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας και, και όταν τα πλέκετε βάλετε δίπλα τους κύκλους και βλέπετε τι διαστάσεις σας αρέσουν και αναλόγως κρίνετε και κάνετε. Και τα φιλαράκια που είχα κάνει παλιά, έχω ανεβάσει τα βίντεο τώρα τελευταία από την προηγούμενη καραντίνα που είχαμε την προηγούμενη άνοιξη. Έχω ανεβάσει, αν και δεν είναι πολύ καλής ποιότητας τα βίντεο, γιατί τότε δεν είχαμε καλό σήμα με το ίντερνετ εδώ, λόγω του καιρού. Αλλά κάποια στιγμή το φιλαράκι τουλάχιστον θέλω να σας το ξαναδείξω. Λοιπόν, δύο μονά, ένα διπλό. Ένα διπλό. Μπορούμε να κάνουμε μόνο το μεγάλο και για το κομμωδίνο. Σε προλαβαίνουν τα κορίτσια. Δώστε εξετάσεις, δώστε, μη στεναχωριέστε και απολυτήρια θα δώσουμε. Αρκεί να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Θα δώσετε και τις εξετάσεις σας. Για να δω ποιες όμως θα περάσουν τις εξετάσεις. Για να δω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα, δύο, εδώ διπλό. Και εδώ τώρα ένα, εγώ θα κάνω και ένα δεύτερο εδώ, για να δώσω λίγο άνοιγμα περισσότερο. Και εδώ βουβό. Λοιπόν, τώρα, η τελευταία μας σειρά, η οποία είναι η σειρά νούμερο 10, έτσι.
Η σειρά νούμερο 10 θα είναι ένα άριχτο στο καθένα, δεν θα την κάνω, έτσι. Ξέρετε εσείς, εδώ είναι το μοτίφ μας, είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι. Λοιπόν, στη δέκατη σειρά κάνουμε ένα άριχτο στο καθένα. Αυτό είναι το μοτίφ, το μεγάλο στο πούμε, από το σουβέρ μας που κάνουμε το μοντέρνο. Θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια απορία για να προχωρήσω στο επόμενο μοτίφ. Το οποίο επόμενο μοτίφ είναι αυτό. Αν έχετε κάποια απορία, πέστε την τώρα. Για να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη. Το επόμενο. Και επίσης αυτά, επειδή είναι μικρούλικα, μπορείτε να κάνετε και για σουβεράκια. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Με μια ωραία φικούλα. Λοιπόν, το καταλάβατε. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ που το καταλάβατε. Θα έχω και το σχεδιάγραμμα μου τώρα το οποίο βρήκα, τα κατάφερα και το βρήκα το βράδυ αργά. Λοιπόν, καμιά απορία, είσαστε σαΐνια, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το σχεδιάγραμμά μας, θα το εξηγήσω λίγο και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάνουμε. Το εφτάρι που λέει εδώ πέρα, εγώ έκανα λυσίδες και δεν μου άρεσε καθόλου. Λοιπόν, το έκανα μαγικό κύκλο. Μου άρεσε περισσότερο μαγικό κύκλο. Λοιπόν, και έκανα μαγικό κύκλο. Έκανα 11, όπως βλέπετε εδώ έχω ένα νουμεράκι. 11 άριχτα. Μετά ξεκινάμε, τα γράψω λίγο εγώ τώρα εδώ. Και κάνουμε 4 αλυσίδες. Ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι. Συνολικά είναι 11 τα ποδαράκια μας όσα είναι τα άριχτα, δηλαδή σε κάθε άριχτο κάνουμε και από ένα ποδαράκι. Εδώ είναι το βουβό μας, τελειώνουμε με μία αλυσίδα και βουβό τη σειρά μας. Μετά κάνουμε 2 αλυσίδες λέει εδώ πέρα, εγώ κάνω μία εδώ πέρα σε αυτό το σημείο και κάνω ένα άριχτο σε κάθε θηλιά, αλλά μέσα στο κενό από τη μία αλυσίδα κάνω 2 άριχτα, πάνω στο ποδαράκι 1, μέσα στο κενό 2, πάνω στο ποδαράκι 1 και πάω με αυτόν τον τρόπο. Τελειώνω με 2 άριχτα. Βουβό και μετά κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, εδώ θα κάνουμε μάζεμα, θα το δείξουμε όλο το μοτίφ, έτσι. Λοιπόν, μετά 5 αλυσίδες μαζέματα, θα τα δείξουμε, 5 αλυσίδες μαζέματα. Λοιπόν, εδώ κανονικά μας δείχνει ότι κάνουμε μαζέματα για διπλά ποδαράκια. Εγώ τα έκανα κανονικά ποδαράκια, δεν τα έκανα διπλά. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε διπλά, μπορείτε να κάνετε διπλά ποδαράκια για να βγει πιο μεγάλο το μοτίφ σας. Λοιπόν, μετά στην επόμενη σειρά έχουμε όλο άριχτα. Μια λεπτομέρεια, συγγνώμη, στην σειρά την πρώτη τελευταία πριν τα άριχτα είναι ότι εδώ κλείνουμε με 3 αλυσίδες και μισό ποδαράκι. Θα το δείξουμε, έτσι. Και μετά ξεκινάμε τα άριχτα, τα οποία άριχτα έχουμε 1, 2, 3, 4 άριχτα εδώ και ένα πάνω στο μάζεμα, εδώ, έτσι. 4 μέσα στο κενό και ένα πάνω στο μάζεμα. Θα το δούμε όλο το μοτίφ μαζί. Ξεκινάμε. Απλώς θέλω να σας εξηγώ και τα σχεδιαγράμματα για να καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε τον γκρι το χρώμα τώρα. Ξεκινάμε μαγικό κύκλο, όπως κάναμε πριν. Με συγχωρείτε. Και είπαμε θα κάνουμε 11 άριχτα. Το πρώτο είναι που κουμπώνουμε, δεν το υπολογίζουμε και ξεκινάμε και μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, θα πλέκω πιο αργά, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, τραβάω λίγο τη θηλιά μου για να μην ανοίξει, για να μετρήσω. Ξεκινάω και μετράω από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Σφίγγω για να κλείσει. Εντάξει. Καθώς σφίγγω να κλείσει, γίνεται το εξής. Έρχεται η πρώτη μου η θηλιά και χάνεται τελείως. Βλέπετε εδώ. Άρα τι κάνω εδώ. Για δική μου διευκόλυνση, γιατί θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να μπω εδώ μέσα, θα κάνω ακόμα ένα. Εγώ θα μετράω αυτά εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βλέπετε. Άρα όταν έσφιξα, επειδή έφυγε το ένα άριχτο, δεν θα φαίνεται κάτι. Και εγώ στα δικά μου τα που έκανα, έτσι έκανα.
Κάνω ακόμα ένα. Εντάξει, ο σκοπός είναι να μετράτε πάντα αυτές εδώ τις πλεξουδίτσες σας, να σας βγαίνουν 11. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα πηγαίνω πολύ γρήγορα τώρα, γιατί με κάνετε παρατήρηση να προλαβαίνετε τουλάχιστον σε αυτό το μοτίφ. Λοιπόν, μπαίνω εδώ στο πρώτο, εδώ, και κάνω βουβό. Το θέλω να είναι έτσι. Βλέπετε. Δεν θέλω να είναι τελείως κλειστό και μετά μπορώ να τραβήξω ξανά την κλωστή μου πιο παρακάτω και να σφίξει περισσότερο. Πάμε στη σειρά νούμερο 2. Στη σειρά νούμερο 2, όπως είπαμε, θα δείχνω λίγο για να καθυστερώ να σας βοηθάω. Κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα και ένα ποδαράκι πάνω στο άριχτο, μία αλυσίδα. Ένα ποδαράκι στο άριχτο επόμενο, μία αλυσίδα. Δεν αφήνω κάποιο άριχτο στο οποίο δεν θα κάνω ποδαράκι. Συνολικά πρέπει τα ποδαράκια μου να είναι 11. Λοιπόν, κάνουμε 4 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Ποδαράκι κανονικό. Τώρα, το πρώτο σας το ποδαράκι θα κάτσετε και θα υπολογίσετε και θα πείτε, αν ξεκινήσω από εδώ, τώρα λέω κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν πειράζει, θα μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Βλέπετε, βγαίνει πιο πίσω. Άρα το πρώτο ποδαράκι μου πρέπει να είναι εδώ και μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Εδώ είναι το σωστό. Άρα σε αυτή τη σειρά εδώ δεν μπορώ να μπω στο ίδιο εδώ μέσα, γιατί θεωρώ ότι αυτές οι αλυσίδες είναι το ποδαράκι που αντιστοιχεί σε αυτό το σημείο. Πάω στο επόμενο εδώ και κάνω ένα ποδαράκι. Μετά κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, πάω στο επόμενο εδώ. Κάνω άλλο ποδαράκι. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνω, δεν αφήνω, πάω συγγνώμη, εδώ, στο επόμενο. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάω στο επόμενο. Και θα ξαναμετρήσω το ποδαράκι μου για να είμαι σίγουρη ότι δεν έκανα λάθος, έτσι. Δεν προχωράω έτσι γρήγορα και μετά να μου βγουνε λάθος. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μοτιφάκια που πρέπει να είναι όλα ίδια. Δεν μιλάμε, κάνω έναν πάτο για μία τσάντα, δεν με νοιάζει, δεν θα κάνω δεύτερο. Εδώ τα μοτίφ μας πρέπει να είναι όλα ίδια, να μην φαίνονται άσχημα όταν θα τα στρώσουμε. Λοιπόν, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι. Και τώρα κανονικά πρέπει να κάνω μία αλυσίδα και βουβό. Για να μετρήσω, έκανα 11 ποδαράκια. Εδώ την αλυσίδα μου δεν τη μετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρα τι έχω να κάνω, ακόμα ένα, 11, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχουμε να κάνουμε ακόμα ένα εδώ για να γίνουν τα 11. Διότι και αν κάνατε από εκεί μέχρι εδώ θα ήταν πάρα πολύ στενό, βλέπετε. Δεν θα μπορούσε να κλείσει όλο το μοτίφ μας. Μία αλυσίδα και εδώ αφήνετε από την τέταρτη θηλιά πάνω πάνω τελευταία αυτήν εδώ, την αφήνετε κενή και πάτε στην προηγούμενη, δηλαδή στην τρίτη από κάτω και κάνετε το βουβό σας. 1, 2, 3, εδώ. Το βουβό θα γίνει εδώ. Για να μπορεί να υπάρχει το αντίστοιχο κενό, όπως έχουμε κενό μία αλυσίδα στο κάθε group, να έχει και εδώ μεταξύ της αλυσίδας και στο πρώτο ποδαράκι μία αλυσίδα κενό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φτιάχνουμε ένα μοντέρνο runner. Και αυτό είναι το δεύτερο μοτίφ του σχεδίου μας. Λοιπόν, πιστεύω ότι μέχρι εδώ είναι κατανοητό. Εντάξει, πάμε να δούμε το σχέδιό μας στην επόμενη σειρά. Η επόμενη σειρά, όπως σας είπα εγώ, ενώ το σχέδιο λέει δύο αλυσίδες, εγώ έκανα μία αλυσίδα και ξεκινάω τα άριχτά μου. Κάνω δύο άριχτα μέσα στο κενό από τη μία αλυσίδα, ένα πάνω στο ποδαράκι, δύο μέσα στο κενό, ένα στο ποδαράκι, δύο μέσα στο κενό, ένα στο ποδαράκι. Είναι η σειρά νούμερο 1, 2, 3, έτσι. Κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, δύο άριχτα μέσα στο κενό, εδώ. Ένα, δύο. Ένα άριχτο πάνω στο ποδαράκι, εδώ πέρα. Δύο μέσα στο κενό. Είναι ένα πολύ ωραίο μοτιφάκι, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και για σουβεράκια. Και εγώ να σας πω, σε σχέση με κάτι άλλο πολύ πολύ απλά, νομίζω ότι αυτό είναι, έχει και κάτι εντυπωσιακό πάνω. Και μπορείτε και μόνο του να κάνετε πολλά τέτοια μοτιφάκια και να κάνετε ένα runner μόνο με αυτό το σχέδιο, αν σας αρέσει. Και για πιο μικρά τα πεζάκια, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
ένα, δύο μες στο κενό, άριχτα, ένα πάνω στο ποδαράκι. Ένα, δύο στο κενό, ένα πάνω στο ποδαράκι. Ένα, δύο, ένα πάνω στο ποδαράκι. Συγγνώμη, πιάσω λίγο καλύτερα. Ένα, δύο. Καλησπέρα. Κάποια κορίτσια μας μπαίνουν τώρα. Ένα, συγγνώμη, μπήκα μέσα στο ποδαράκι. Δύο άριχτα μέσα στο κενό από τη μία λυσίδα. Ένα πάνω στο ποδαράκι. Ένα, δύο. Α, πολύ ωραία ιδέα σου, Μάρθα. Και η Μάρθα λέει και σε μοτίβ για κουβέρτα θα μπορούσε. Βεβαίως και θα μπορούσε, εννοείται. Αρκεί να έχουμε φαντασία, έτσι. Γιατί νομίζετε ότι τα περισσότερα σχέδια πώς βγαίνουν, από τη φαντασία βγαίνουν. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με δύο άριχτα. Ένα, δύο. Εδώ λοιπόν έχει μία τσαχπινιά την οποία πρέπει να προσέξετε. Αυτά που σας λέω τώρα εγώ είναι καθώς έφτιαχνα, έβλεπα τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο. Γεια σου Στέση μου. Στέση μας αποχαιρετά, πάει για ύπνο. Λοιπόν, θέλω να κάνετε και ένα ακόμα άριχτο δεξιά από τις αλυσίδες εδώ πάνω, πριν κάνετε το βουβό σας, το οποίο βουβό είναι εδώ που είναι το πρώτο άριχτο της σειράς. Λοιπόν, θέλω ακόμα ένα πάνω στην αλυσίδα και μετά να πάτε να κάνετε εδώ το βουβό. Υπάρχει λόγος. Εντάξει. Και θα δείτε γιατί το λέω. Το καταλάβετε στην επόμενη σειρά. Κάναμε λοιπόν το βουβό στο πρώτο άριχτο μας δεξιά. Εντάξει. Και πάμε στη σειρά την οποία θα έχουμε τα μαζέματα. Τα οποία μαζέματα καλό είναι να τα γνωρίζετε. Εδώ ξαναλέω ότι έχει δύο γραμμές που σημαίνει με διπλό ποδαράκι. Αλλά εγώ στο δικό μου το έκανα με κανονικά ποδαράκια και μου βγήκε πολύ ωραίο νομίζω. Και δεν το έκανα με διπλό. Δεν μου άρεσε. Γινόταν πολύ μεγάλο. Τώρα εσείς όπως θέλετε το κάνετε. Λοιπόν, τρεις αλυσίδες στον αέρα και αρχίζουμε τα μαζέματα. Ενδιάμεσα έχουμε πέντε αλυσίδες στον αέρα. Και ριχτάρι μπορείτε να το κάνετε βεβαίως. Ενώνετε τα μοτίφ και το κάνετε. Λοιπόν, κάνουμε. Ένα, δύο, τρεις. Εντάξει. Και τώρα, θέλω να προσέξετε το εξής. Εμείς εδώ στην πρώτη φάση έχουμε δύο μαζέματα. Άρα δεν θα βάλουμε εδώ κάποιο ποδαράκι. Θα βάλουμε στο δεύτερο, εδώ, παίρνουμε κλωστή. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε από τις δύο θηλιές, δεν ολοκληρώνουμε το ποδαράκι μας. Παίρνουμε κλωστή, πάμε στο επόμενο, πουτάμε, παίρνουμε κλωστή, περνάμε τις δύο θηλιές. Έχουμε τρεις κλωστές, τα κλείνουμε όλα μαζί. Το ξαναδείχνω. Αφού κάναμε το βουβό μας, κάνουμε τρεις αλυσίδες. Παίρνουμε κλωστή, δεν παίρνουμε εδώ που είναι οι αλυσίδες, πάμε στο επόμενο. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα δύο. Παίρνουμε κλωστή, πάμε στο επόμενο. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα δύο. Παίρνουμε κλωστή, τα κλείνουμε όλα μαζί. Εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. 12 είναι. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Και τώρα, εδώ πέρα έχουμε 1, 2, 3 άριχτα. Τα βλέπετε. Είναι από το ένα ποδαράκι που έχουμε τελειώσει μέχρι το επόμενο, είναι τριάριχτα. Αυτά τα τρία πρέπει να τα κλείσουμε μαζί. Παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε στο πρώτο, έτσι. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε από τα δύο. Παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε στο επόμενο. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα δύο. Παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε στο επόμενο. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε τα δύο. Και μετά, αφού έχουμε τέσσερις κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστή. Και τα κλείνουμε όλα μαζί. Okay. Συνεχίζουμε. Κάνουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνουμε κλωστή. Πάμε ξανά. 1, παίρνουμε κλωστή. Περνάμε από τα 2. Παίρνουμε κλωστή στο επόμενο. 3 θηλιές μαζί. Θα τις κλείσουμε. Λοιπόν. Και παίρνουμε κλωστή. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Θα το ανεβάσω εννοείται. 2, 3, 4, 5. Πάμε ξανά. Είναι η πρώτη τελευταία μας σειρά αυτή. Λίγο ακόμα υπομονή και τελειώσαμε. Όπα, 2. Παίρνουμε κλωστή, πάμε στο άλλο. 3,
τα κλείνουμε όλα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνουμε κλωστή, πάμε εδώ. Περνάμε μια φορά, πάμε στο επόμενο. Περνάμε μια φορά, πάμε στο επόμενο. Περνάμε μια φορά. Έχουμε 4 κλωστές και τα κλείνουμε όλα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5. Γεια σου Βικάκι μου. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Τα κλείνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Θέλω να μου πείτε αν κάτι δεν έχετε καταλάβει. 1, 2, 3. Θα κλείνουμε όλα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3. Θα κλείνουμε όλα μαζί. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Τα κλείνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Τα κλείνουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Βασιλεία. 1, 2, 3. Είναι πολύ εύκολα σαν μοτιφάκια. Λίγο εξάσκηση θέλετε, να ξέρετε. Λοιπόν, βλέπετε τώρα. Για ποιο λόγο έχω κάνει εδώ πέρα ένα άριχτο έξτρα. Είχα κάνει το πρώτο μου μοτίφ λοιπόν και δεν μου έβγαινε και ήθελα 3 σειρές. 1, 2, 3 για να κλείσω. Πώς θα κλείνα. Αν πήγαινα να κλείσω εδώ μέσα θα γινόταν πάρα πολύ πολύ κοντά. Βλέπετε αυτά μεταξύ τους που έχουν λίγο κενό. Σκεφτείτε τώρα ότι αν πήγαινα να κλείσω το τρίτο εδώ πέρα θα κολλούσαν σχεδόν μαζί. Έτσι λέω η παραλλαγή που θα κάνω η οποία δεν φαινόταν καλά στο σχεδιάγραμμα αν έπρεπε να γίνει έτσι, ήταν με αυτόν τον τρόπο. Επίσης τώρα εδώ, κάτι ακόμα, έχουμε να κάνουμε 3 άριχτα, 3 αλυσίδες συγγνώμη και μισό ποδαράκι είπαμε. Σε αυτό το τελείωμα δεν θα κάνουμε 5 αλυσίδες, έτσι, θα κάνουμε 3, 1, 2, 3, βλέπετε εδώ, ότι θα κάνουμε το τελείωμα προς τα εδώ. Να ολοκληρώσω και αυτό το σημείο και θα σας το δείξω. Λοιπόν, τώρα εδώ κάναμε 1, 2, 3, 4, 5. Κάνουμε το τελευταίο μας μάζεμα. 1, 2, 3. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Κάνουμε 3 αλυσίδες και μισό ποδαράκι το οποίο θα το πιάσουμε πού. Θα το πιάσουμε εδώ πάνω στο μάζεμά μας από την αριστερή πλευρά, εδώ πέρα. Άρα παίρνω κλωστή και πηγαίνω εδώ αριστερά. Έχει μια κλωστούλα στο μάζεμά μου πάνω. Και βγαίνω, παίρνω κλωστή και βγαίνω όλα μαζί. Το μισό ποδαράκι έτσι είναι, εντάξει. Και έχω τελειώσει την πρώτη τελευταία μου σειρά. Είναι το μακραμέ το κότον το νήμα αυτό και χρειάζεται μόνο 2 κουβάρια, ένα σε κάθε χρώμα για να κάνετε το ράνι σας και σας περισσεύει και νήμα. Λοιπόν, πάμε στη τελευταία μας σειρά. Πιστεύω ότι δεν ήταν δύσκολη αυτή η σειρά, έτσι. Μία αλυσίδα και τώρα ξεκινάμε. Θα κάνουμε 2 άριχτα εδώ μέσα στο κενό μας. 1, 2. Εντάξει. Μετά ένα άριχτο πάνω στο μάζεμα, εδώ. Μετά 4 άριχτα μέσα στο κενό. 1, 2, 3, 4. Είδατε εδώ. 1, 2, 3, 4, 1 πάνω στο μάζεμα. 1, 2, 3, 4, 1 στο μάζεμα. 1 πάνω εδώ. Βλέπετε όμως που πιάνω, σε ποιο σημείο. Δεν πιάνω. Αν πιάσετε εδώ δεξιά, θα σας κάνει ένα μεγάλο κενό. Θα πιάνετε αριστερά, από εδώ. Στη μία την κλωστούλα. Και πάλι. 1, 2, 3, συγγνώμη, 4,
ένα εδώ πάνω στο μάζεμα. Άριχτα. Ένα, η τελευταία μας σειρά είναι αυτή. Δύο, τρία, τέσσερα και ένα εδώ αριστερά από το μάζεμα. Ένα, δύο, τρία, όπα, συγγνώμη, τέσσερα και ένα αριστερά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και ένα εδώ αριστερά από το μάζεμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το runner το μοντέρνο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάρα πολύ για τα like που κάνετε στα live μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνετε ότι εκτιμάτε την προσπάθειά μου, την κούραση. Γιατί να ξέρω ότι πίσω από ένα live έχει πολύ προετοιμασία. Εκτός ότι κάποια κορίτσια βέβαια με βοηθάνε και μου ετοιμάζουν πλεχτά, έχει και δική μου προσωπική προετοιμασία. Εγώ θέλω τουλάχιστον μία μισή ώρα προετοιμασίας, να κάτσω να δω το σχέδιο, να δω κάποιες δυσκολίες που έχει, να κάνω πρόβα πριν ξεκινήσω, να κάνω δείγμα. Έτσι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και εδώ. Για κάποιους οι οποίοι δεν δουλεύουν, δεν έχουν μαγαζί και ασχολούνται μόνο με αυτό, με το να κάνουν βιντεάκια, δεν είναι κάτι δύσκολο να ξέρετε, γιατί προγραμματίζουν το χρόνο τους, είναι στο σπίτι τους. Όταν έχεις όμως και δική σου δουλειά ή δουλεύεις κάπου αλλού, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπετε ότι κάποια άτομα τα οποία κάνουν παλιότερα περισσότερα βίντεο, τώρα δεν κάνουν γιατί ίσως ο χρόνος τους είναι περιορισμένος ή έχουν πιάσει δουλειά κάπου και δεν μπορούν. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με εδώ πέρα πόσα άριχτα. Εφόσον κάνουμε 4 μες στο κενό, με 2 άριχτα, έτσι, και βουβό εδώ σε αυτό το σημείο. Εντάξει, και έχουμε τελειώσει το μοτιφάκι μας. Τώρα, κάτι που θέλω να σας δείξω όσον αφορά το κλείσιμο όταν κλείνεται κάποιο μοτίφ. Ένας τρόπος είναι αυτός που έκλεισα τώρα εγώ. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να έρθετε από εδώ και να πάρετε από την ανάποδη πλευρά. Να πιάσετε τη θηλιά σας έτσι. Okay, θα σας δείξω λίγο τη διαφορά. Όταν την πιάνετε έτσι, γίνεται σαν μια πλεχτή θηλιά ακόμα και δεν φαίνεται η ένωσή σας. Το ξαναδείχνω λίγο. Ένα λεπτό. Ένας τρόπος που είδα από μια ρωσίδα. Ενώ κανονικά εμείς πώς κλείνουμε, ερχόμαστε από εδώ, τώρα έκοψα και την κλωστή μου και πάμε μπροστά, έτσι. Και πιάνουμε έτσι και βγαίνουμε προς τα εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος που δεν φαίνεται η ένωση. Γυρίζετε το πλεχτό σας και πάτε από την πίσω πλευρά, παίρνετε τη θηλιά και την περνάτε απευθείας βουβό. Και μετά κάνετε μια έξτρα αλυσίδα για να κατεβάσετε προς τα κάτω. Βλέπετε. Λοιπόν, μετά θα γυρίσετε εδώ. Θα μπείτε μέσα με πιο λεπτό βελονάκι κανονικά θέλει τώρα, γιατί έχω πλέξει λίγο σφιχτά εδώ πέρα. Σας είπα ότι κανονικά αυτό το νήμα για μένα θεωρώ ότι θέλει 4,5, αλλά για να είναι πιο σταθερό και καλύτερο για τα σουβέρ και για σουπλά και για όλα αυτά και για το runner θέλει να είναι λίγο πιο σταθερό. Με το 4 είναι καλύτερο. Εντάξει, κλείνετε όλες τις κλωστές σας. Εντάξει, και στο σάπιο μήλο, δέστε το. Αυτό είναι σάπιο μήλο πιο ανοιχτό. Στην κάμερα φαίνεται πιο σκούρο, να ξέρετε. Μπορείτε να το δείτε στο e-shop που φαίνεται πιο καλή φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Δείξαμε το μεγάλο μας το motif για το μοντέρνο μας το runner. Και αυτό το σχεδιάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας ανεβάσω το σχεδιάγραμμα από το δεύτερο motif. Το πρώτο motif δεν έχω σχεδιάγραμμα δυστυχώς. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό μας live. Α, να σας πω λίγο διάμετρο, συγγνώμη για το μικρό, δεν σας είπα, με συγχωρείτε. Το μεγάλο είναι 19 και το μικρό είναι 13, εντάξει.
19 και 13 είναι η διάμετρός τους. Ξαναλέω ότι κάναμε 4 μοτίφ σε αυτό το χρώμα, 10 μοτίφ στο γκρι χρώμα και 3 μοτίφ μεγάλα σε αυτό το χρώμα. Εάν θέλετε εσείς τώρα να κάνετε περισσότερα, λιγότερα, μικρότερα κτλ, κάντε σύμφωνα με αυτό που σας αρέσει εσάς και με τα χρώματα που σας αρέσει εσάς. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό live. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα τέτοιο μοντέρνο motif, γιατί τα βλέπα πολύ καιρό στο Pinterest, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και δεν είχα κάτι τέτοιο στο σαλόνι μου, στην τραπεζαρία μου και έπιασε όλη την τραπεζαρία. Πιστεύετε, δεν πιστεύετε, όλη την τραπεζαρία την πιάνει. Τι είδατε και τις φωτογραφίες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συναρμολόγηση και πώς τοποθετούμε. Εγώ σας είπα ότι συναρμολόγηση εγώ σαν Ανίτα συνιστώ να την κάνετε με λεπτή κλωστή από την κάτω πλευρά, από την ανάποδη, να μην φαίνεται, με ράψιμο, με λεπτή κλωστή. Και δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι. Η φωτογραφία σας την έχω ανεβάσει πώς θα βάλετε τα μοτιφάκια. Θα τα πιάσετε σε λίγα σημεία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν νομίζετε ότι σας δυσκολεύει πάρα πολύ, να σας πω ότι απλώς θα γυρίσω λίγο την κάμερα, να σας δείξω λίγο, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω και έτοιμα. Λοιπόν, θα πάρετε το μοτίφ σας, το βάλετε ανάποδα. Καλό είναι, αν έχετε σημαδάκια ή καρφίτσες ή αν θέλετε μια πρόχειρη κλωστή, βάλτε τα, τοποθετήστε τα πάνω στο τραπέζι, πιάστε τα λίγο πρόχειρα και μετά, βλέπετε ας πούμε σε αυτό το σημείο εδώ, έχετε αυτό το κομμάτι. Το ράβετε με μια απλή κλωστούλα. Δεν χρειάζεται με το ίδιο το νήμα. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι με το ίδιο το νήμα, εάν τραβήξετε λίγο, τεντώσετε περισσότερο, είναι λίγο πιο έντονο και αν δεν έχετε εμπειρία. Πάρτε μια λεπτή κλωστούλα σε αυτό το χρωματισμό και ενώστε. Μετά θα κάνετε το γκρι. Με τον ίδιο τρόπο θα έρθετε να ενώσετε. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο τα δύο μοτίφ μεταξύ τους θα ενώσετε και εδώ πέρα το γκρι με αυτό το μοτίφ. Όσο πιο καλά ενώσετε, με την έννοια ότι τεντώσετε λιγάκι εδώ, και ενώστε. Δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Μπορείτε να το πλένετε άφοβα το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί είναι βαμβακερό και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Μην το φοβάστε δηλαδή να ενώσετε εδώ πέρα, τουλάχιστον σε ένα τέτοιο σημείο, 4 θηλιές και από εδώ 4 θηλιές για να είναι πιο σταθερό. Από την ανάποδη πλευρά πάντα, έτσι. Αν είσαστε έμπειρες, ξέρετε ότι μπορείτε να το ράψετε και με βελονάκι και με βελόνα ραψίματος στη χοντρή. Αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θεωρώ ότι τα στρώνει πιο ωραία, θα το ράψω με λεπτή κλωστή. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτό που φοράω δεν είναι μπλουζάκι, είναι φόρεμα. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνουμε, φίλους στο YouTube, με συγχωρείτε, αλλά τα κορίτσια εδώ πέρα ρωτάνε πολλά πράγματα και πρέπει να απαντάω εγώ, γιατί μετά νομίζω ότι θα διαφορώ. Λοιπόν, χρώματα έχουμε, θα ανεβάσω ένα link από το e-shop για να το δείτε και ό,τι θέλετε, αύριο είμαστε στη διάθεσή σας από τις 9 μέχρι τις 1.30-2 το μεσημέρι, γιατί αύριο είναι Σάββατο και φεύγω λίγο πιο νωρίς να ξεκουραστώ. Λοιπόν, αυτά από εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Τώρα, live θα έχουμε από Δευτέρα, θα σας ενημερώσω εγώ την Κυριακή τι θα κάνουμε ή το Σάββατο, θα ανεβάσω ανάρτηση. Γιατί έχω αρκετά project που είναι έτοιμα εδώ πέρα και τα οποία θέλουν από μένα λίγη δουλίτσα για να τα ξεκινήσω. Τι λέει Βασίλης? Μαθαίνουνε. Λοιπόν, μαθαίνουν λέει σε YouTuber, κάτι λέει, δεν ξέρω τι εννοεί, θα μου τα πει μετά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα να έχετε όλοι, με υγεία. Τι άλλο θέλω να σας πω. Ένα νήμα από το κάθε χρώμα θέλετε, 8 ευρώ βγαίνουν και τα δύο νήματα μαζί. Περισσεύει και νήμα, θέλω το κάνετε και μεγαλύτερο μπορείτε. Αυτά, 2-3-41-0-24-44-7, γιατί μου λέτε ότι λέω πολύ γρήγορα το τηλέφωνο. Αυτά από μένα, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε σίγουρα από Δευτέρα, δεν ξέρω τώρα αύριο αν θα σας κάνω κάποιο live στο μαγαζί, θα δούμε. Φιλάκια πολλά, γεια σας, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου.